Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αναλάβατε τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας προτάσσοντας το δίθεν ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Ευαγγελιστήκατε τον ανθρωπισμό. Όμως εσείς, οι υποτιθέμενοι καλοί, είστε αυτοί που με την πολιτική σας το 2015 ανοίξατε τα σύνορα της χώρας, κατακλείζοντάς την με πρόσφυγες και μετανάστες, χωρίς σχέδιο. Εσείς, επίσης, εκβιάσατε την Ευρώπη. Ότι θα τη γεμίσετε, είχατε πει τότε τζιχαντιστές, προκαλώντας ουσιαστικά το κλείσιμο των συνόρων μας, όχι προς την Ανατολή όπως θα έπρεπε, αλλά από τη Δύση. Στηβάξατε ανθρώπους, στη Μόρια, στη Βιάλ, στο Βαθύ. Στις λάσπες τους πνίγηκε ο ανθρωπισμός σας. Εξαιτίας της πολιτικής σας διασύρεται η χώρα μας διεθνώς, μέσα από τα ρεπορτάζ μεγάλων δικτύων, όπως του BBC και της Deutsche Welle. Μετατρέψατε τα νησιά του Αιγαίου σε αποθήκες ψυχών. Και σχεδόν κοινικά ο κύριος Υπουργός παραδέχτηκε τον προηγούμενο Οκτώβριο σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου ότι συνειδητά καταπατάτε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που προέβλεπε μέγιστο αριθμό προσφύγων και μεταναστών στα ΚΙΤ. Εγκλωφίσατε και διχάσατε τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες βρέθηκαν αντιμέτωπες με ένα πρόβλημα πολύ μεγαλύτερο από τις δυνατότητες και τα μέσα που διαθέτουν. Από το 2017 και μετά, οι ροές περιορίστηκαν αισθητά. Αλλά η κατάσταση στα νησιά δεν βελτιώθηκε, γιατί εξακολουθείτε να μην έχετε ενεργή πολιτική προστασίας των συνόρων μας. Και η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει σύνορα. Και παρά τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, ούτε η διαδικασία ασύλου λειτουργεί αποτελεσματικά, ούτε γίνονται επιστροφές βάσει της Συμφωνίας όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Κύριε Υπουργέ, δεν θα μπω στη φιλολογική συζήτηση αν ο όρος λαθρομετανάστης, λαθρεπιβάτης, λαθρέμπορος είναι δόκιμη στην ελληνική γλώσσα. Θα σας πω όμως, γιατί η ομιλία σας είχε μια ιδεοληψία, ότι υπάρχει ένας σαφέστατος διαχωρισμός σε ένα ευνομούμενο κράτος μεταξύ όσων δικαιούνται διεθνούς προστασίας και είναι πρόσφυγες και μεταξύ όσων μπαίνουν παράτυπα παράνομα στη χώρα μας και πρέπει να επιστραφούν βάσει των διεθνών συνθήκων στις χώρες προέλευσής τους. Και επίσης, μια που αναφερθήκατε στον όρο, να καταθέσω στα πρακτικά μια επιστολή του Γραφείου Πρωθυπουργού που κακώς χρησιμοποιεί τον όρο λαθρομετανάστες. Να το ψάξετε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχα πει σε μια παλιότερη τοποθέτησή μου ότι κάθε νομοσχέδιο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τις τροπολογίες, περιλαμβάνει πάντα τρία συστατικά. Πρώτον, παρατάσεις προθεσμιών, απόδειξη της ανικανότητάς σας να διοικήσετε αποτελεσματικά το κράτος. Δεύτερον, προσλήψεις, δημιουργία νέων δομών, βολέματα ημετέρων. Και τρίτον, εκ των υστέρων νομιμοποίηση κάθε είδους δαπανών. Και σε αυτό το νομοσχέδιο, όχι απλώς δεν ξεφεύγεται από τη συνταγή, αλλά την εφαρμόζετε στον υπερθετικό βαθμό. Μόλις δύο μέρες πριν από το κλείσιμο της Βουλής, φέρνετε ένα νομοσχέδιο που αφορά τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος με διαδικασίες κατεπήγοντος. Για να μην το συζητήσουμε σε επιτροπές, για να μην κληθούν και ακουστούν οι φορείς και για να έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο συζήτησης σήμερα στην Ολομέλεια. Δεν είναι ότι απλά νομοθετείτε με κακό τρόπο. Νομοθετείτε επίτηδες με κατεπήγοντα νομοσχέδια και πληθώρα τροπολογιών για να συσκοτήσετε, για να μπερδέψετε τους πολίτες και να μην ακουστούν αντίθετες απόψεις. Και στο σημερινό νομοσχέδιο, κάθε άρθρο και κάθε τροπολογία είναι μια τακτοποίηση. Κάθε τροπολογία και ένα ρουσφέτι, ένα δωράκι. Και όλα αυτά με την επίκληση της έκτακτης ανάγκης στο μεταναστευτικό. Προφανώς, υποτιμάτε την νοημοσύνη μας. Τι συνιστά για σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας, έκτακτο γεγονός? Πόσο κρατάει η έκτακτη ανάγκη στο σύμπαν των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ? Ένα μήνα, ένα χρόνο, δύο χρόνια, τέσσερα τελικά χρόνια. Εδώ και τέσσερα χρόνια κατασπαταλάτε δημόσιο χρήμα, εθνικό και ευρωπαϊκό, γιατί είμαστε, λέτε, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήταν έκτακτη ανάγκη το 2015, πάλι με δικιά σας αποκλειστική ευθύνη, και από τότε πέρασαν τέσσερα χρόνια και δεν νομιμοποιείστε σήμερα να μιλάτε για έκτακτο γεγονός. Θυμάστε και την παρέμβασή μου στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας,
που μια παρέκκληση του 16 έγινε 17, έγινε πρώτο εξάμεινο του 18, έγινε δεύτερο εξάμεινο του 18, έγινε τώρα 31 Δεκεμβρίου του 2019. Διαβάζουμε στην αιτιολογική έκθεση ότι η εφαρμογή του νέου δημόσιου λογιστικού και προπαντός το νέο πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις έχουν συνδυαστικά αναδείξει μια σειρά κρίσιμων προϋποθέσεων για τη διαδικασία προμηθειών. Κύριε Υπουργέ, μέχρι πού φτάνει η υποκρισία αυτής της πλειοψηφίας? Σας θυμίζω ότι για το κελπνό κάνατε εξεταστική επιτροπή γιατί λειτουργούσε με ένα δικό του θεσμικό πλαίσιο, για να μπορεί να έχει την απαραίτητη ευελιξία για να προστατεύει τη δημόσια υγεία. Ήρθατε βέβαια εσείς το 2016, το εντάξατε στο δημόσιο λογιστικό και από τότε το καταπατάτε πάλι με παρεκκλήσεις, με προθεσμίες, συστηματικά. Όπως καταπατάτε συστηματικά το δημόσιο λογιστικό και σε όλες τις διαδικασίες του μεταναστευτικού, όπως παραδιέχεστε στην αιτιολογική έκθεση. Με το σημερινό νομοσχέδιο έχουμε κατασπατάληση δημοσίου χρήματος, όταν στο άρθρο 6 έχουμε νομοποίηση δαπανών, χωρίς να λέτε ούτε καν από πότε ξεκινά το διάστημα της νομοποίησης. Και στο άρθρο 7 παρατείνεται για ένα ακόμα χρόνο το έκτακτο και νομιμοποιείται προμήθειες και συμβάσεις αξίας 12 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως σας είπε και ο εισηγητής μας, ο κύριος Βαρδιτσιώτης, υποβάλλατε φαίνεται αυτές τις δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πληρωθούν με ευρωπαϊκά κονδύλια, απερίφθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα τα φορτώνετε στην πλάτη του Έλληνα φορολογούμενου. Σε αυτό το νομοσχέδιο κάνετε ρουσφέτια, όπως την κατεξαίρεση προσλήψης στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, όπως με το άρθρο 2 απογυμνώνεται από προσωπικό τις περιφερειακές υπηρεσίες που έχουν μεγάλες ανάγκες και φέρνετε τους υπαλλήλους στην κεντρική υπηρεσία. Με αυτό το νομοσχέδιο ομολογείται ανεπάρκεια και ανικανότητα, καθώς ακόμα δεν έχετε φτιάξει Γενική Διεύθυνση Οικονομικών στο Υπουργείο και με το άρθρο 2 φαίνεται ότι ούτε το 2019 θα το πετύχετε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν κατατεθεί αμέτρητες τροπολογίες, 18 όταν σηκώθηκαν, δεν κάνω λάθος. Δίνεται παρατάσεις σχεδόν σε κάθε υποχρέωση που είχε αυτή η κυβέρνηση από τους δικούς σας νόμους. Παρατάσεις σε νομοσχέδια που ψηφίστηκαν για να υπηρετήσουν τη διαφάνεια. Και εσείς σήμερα και άλλη μια φορά ψηφίζετε την παρέκκληση. Τέταρτη φορά στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Νομοποίηση δαπανών 500.000 στο Υπουργείο Εξωτερικών. 500.000 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, με την τροπολογία που έχω μπροστά μου, που καταθέσατε, την υπαρίθμη 1883 και ειδικό 21, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αυτό είναι αδιανόητο. Δεν κάνει καν πρόβλεψη για το ύψος των δαπανών που εσείς νομιμοποιείτε. Θα σταθώ στην τροπολογία 1860-11, που αφορά το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Πολλαπλασιασμός θέσεων, επιδόματα, αποσπάσεις από το σύνολο του δημοσίου. Αν ζούσαμε σε μια κανονική χώρα και είχαμε μια κανονική κυβέρνηση, θα συμφωνούσαμε ίσως με την ενίσχυση αυτών των ελεγκτικών μηχανισμών. Όμως εσείς, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, χρησιμοποιείτε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για τη δίωξη των πολιτικών σας αντιπάλων. Είναι γνωστός πλέον ο ρόλος της εκλεκτής σας κυρίας Παπασπύρου, της οποίας ο ρόλος στην υπόθεση Νοβάρτης, στην εξεταστική για την υγεία και το κελπνό και στο μάτι πρέπει να ελεγχθεί. Και πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες στην γενική επιθεώρηση, όχι να μπορεί κατά το δοκούν να επιλέξει τους ημέτερους για αποσπάσεις σε αυτή την υπηρεσία. Τη στιγμή εξάλλου που είναι γνωστή και η αλλεργία σας στις ανεξάρτητες αρχές, με τελευταίο ηχηρό περιστατικό την κυβερνητική πρόταση να τοποθετηθεί η κυρία Θάνου, επικεφαλής της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για την οποία πρόταση ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν θέλετε ανεξάρτητες αρχές, ούτε ελεγκτικούς μηχανισμούς. Θέλετε όργανα εφαρμογής της δικιάς σας βούλησης. Ως προς τη 1869, συμφωνούμε με τις ρυθμίσεις, αλλά ζητάμε διαχωρισμό και αφαίρεση των διατάξεων που προβλέπουν νομοποίηση δαπανών. Στη 1878 για τις αποζημιάσεις για τιμόρια, διαφωνούμε με το γεγονός ότι εξαιρεί περιπτώσεις όπως κλοπές και διαφυγόντα κέρδη από τις αποζημιώσεις. Συμφωνούμε κατά τα άλλα και ζητάμε διαχωρισμό των υπόλοιπων διατάξεων. Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Φέρατε πληθώρα τροπολογιών, αλλά απουσιάζει αυτή που ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας
είχε υποσχεθεί στους νησιώτες. Τη διατήρηση του νησιωτικού ΦΠΑ στα νησιά που πλήττονται από τη μεταναστευτική κρίση. Και αφού δεν το πράξετε εσείς όσο οφείλατε, το κάνουμε εμείς. Καταθέσαμε τη με γενικό αριθμό 1883 και ειδικό 20 τροπολογία και καλούμε την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό να την κάνουν δεκτή, όπως έχετε υποσχεθεί στους νησιώτες. Σας ακούσαμε, κύριε Υπουργέ, ότι σκέφτεστε τις επόμενες λίγες μέρες να φέρετε μια λύση σταθερού χαρακτήρα. Σας ενημερώνουμε ότι πριν έρθει η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου υπήρχε λύση σταθερού χαρακτήρα, ήταν ο νησιωτικός ΦΠΑ σε όλα τα νησιά που εμείς αρνηθήκαμε την κατάργησή του, ήταν κόκκινη γραμμή για τον Αντώνη Σαμαρά και την κυβέρνησή του και εσείς την παραχωρήσατε με την πρώτη ευκαιρία στους δανειστές. Αν θέλετε να φέρετε διάταξη, εδώ είναι η Βουλή, τελευταία μέρα νομοθετικού έργου σήμερα, σας περιμένουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.